αποδιάλυση ομάδα Δίας και τα ΤΑΕ στο Λασίθι. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Όπως καλά είπατε, πριν ένα μήνα περίπου στην εκπομπή σας πάλι είχαμε συζητήσει για το κομμάτι της έλλειψης αστυνομικού προσωπικού στον ομό Λασιθίου. Θέματα τα οποία θέσαμε και στην φυσική και στην πολιτική ηγεσία και μάλιστα στην επίσκεψη του Υπουργού μας εδώ πέρα, στην Κρήτη, έτσι. Στην Κρήτη, που του ζητούσαμε ότι ο νομός Λασιθίου έχει σοβαρά προβλήματα έλλειψης αστυνομικού προσωπικού. Όπου ζητούσαμε άμεσα την ενίσχυσή του. Όχι μόνο δεν ενισχυθήκαμε και τώρα εν ώψη αυτής της μικρής τουριστικής περίοδου, γιατί υπάρχουν τρία τουριστικά μέρη, ο Άγιος Νικόλας, η Ιεράπτρα και η Συστία, που χρειάζονται ενίσχυση. Ναι. Βλέπουμε να αποδυναμώνεται η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου με αστυνομικούς οι οποίοι φεύγουν με αποσπάσεις εκτός νομού. Δηλαδή ενισχύονται άλλα μέρη. Αυτό τι έχει ως αποτέλεσμα? Έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν οι υπηρεσίες να λειτουργήσουν και οι μάχημες υπηρεσίες που είναι έξω στο δρόμο για την προστασία ξεκάθαρα του πολίτη, όπως είναι η ομάδα Δίας, όπως είναι τα ΤΑΕ. Αν έπρεπε κάπου να βασιστεί ο πολίτης, καθημερινή έτσι φάση, βέβαια, ήταν η ομάδα Δίας, ήταν βέβαια τα ΤΑΕ, για την πάταξη και της εγκληματικότητας, αλλά και οτιδήποτε προέκυπτε. Βλέπουμε αυτές οι ομάδες αυτή τη στιγμή να αναγκάζονται να ενισχύουν άλλες υπηρεσίες, ναι, για να μπορούν να λειτουργήσουν, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο αριθμός των αστυνομικών που βρίσκονται έξω. Πρέπει να καταλάβουμε ποιος είναι, δηλαδή, ο στόχος μας. Ποια τμήματα ενισχύθηκαν και αποδυναμώθηκαν? Ενισχύεται το... Να σας δώσω να καταλάβετε ότι όλες οι υπηρεσίες αυτή τη στιγμή του νομού Λασιθίου αντιμετωπίζουν, ναι, σοβαρό πρόβλημα έλλειψης αστυνομικού προσωπικού. Η ομάδα Δίας αυτή τη στιγμή του Αγίου Νικολάου αναγκάζεται να ενισχύει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Νικολάου, το οποίο έχει περίπου στο 30-35% έλλειψη από το αστυνομικό του προσωπικό. Υπάρχει η υποδιεύθυνση ασφαλείας, η οποία είναι διαλυμένη. Υπάρχει το τμήμα τροχέας, το οποίο είναι διαλυμένο, το οποίο βέβαια ενισχύεται από αυτές τις 50 αποσπάσεις που λαμβάνουν, αλλά και πάλι δεν φτάνουν. Μάλιστα. Θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο στόχος και, όπως είπαμε, ας διατηρήσουμε και τα ασφαλή μέρη έτσι ως έχουν, μην ακολουθούμε την πολιτική πρόληψη ότι αυξάνεται η εγκληματικότητα και τότε πρέπει να ενισχύσουμε. Δεν είναι σωστή Πρέπει να κατέμψη. Προλάβεις την εγκληματικότητα. Νομίζω θα συμφωνήσετε και εσείς, κύριε Πικράκη, έτσι, και θέλω να το σχόλιο σας και επ' αυτού αφενός και αφετέρου να μου πείτε αν συνεχίζεται η κατάσταση η οποία είδε το φως της δημοσιότητας στις αρχές της εβδομάδος με αστυνομικούς να κάνουν τεστ στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης ή αν έχει αλλάξει τελικά κάτι μετά και από τις αυστηρές συστάσεις. Όσον αφορά το θέμα του αεροδρομίου, να ξεκινήσω από, ναι, εκεί. Εμείς δεχτήκαμε τηλεφωνήματα από συναδέλφους μας που υπηρετούν στο αεροδρόμιο. Πήγαμε από εκεί, είδαμε με τα μάτια μας την κατάσταση. 28 Ιουνίου βγήκε μια κοινή υπουργική απόφαση η οποία ανέφερε να πραγματοποιούνται υγειονομικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε όλους τους, στο σύνολο των τουριστών που εισέρχονται από την Αλλοδαπή. Η ίδια κοινή υπουργική απόφαση ανέφερε ότι αυτοί οι έλεγχοι θα γίνονται από κλιμάκια ή του ΕΟΔΗ ή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Όμως, ως διαμαγείας, με μια προφορική εντολή αντικαταστάθηκαν από αστυνομικούς, δηλαδή συνάδελφοί μας αυτή τη στιγμή. Προέκυψε δηλαδή, δεν ήσασταν ενημερωμένοι? Καμία ενημέρωση, προέκυψε, να το πούμε, μετά την επίσκεψη του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος με προφορική του εντολή έδωσε αυτή την αρμοδιότητα στους αστυνομικούς, στους πυροσβέστες και στους γιατρούς του στρατού. Οι αστυνομικοί αυτή τη στιγμή έρχονται σε επαφή με όλους τους τουρίστες που μπαίνουν στην Κρήτη. Τους ελέγχουν τα χαρτιά τους ή τα κινητά τους, κάποια barcode, και κάνουν την διαλογή και τους περνάνε στο δεύτερο επίπεδο, όπου πυροσβέστες με υγειονομικούς του στρατού κάνουν το δειγματοληπτικό έλεγχο τον εργαστηριακό. Είναι μια υγειονομική διαδικασία, δεν έχει εκπαιδευτεί κανείς για αυτή τη διαδικασία. Έπρεπε να γίνεται από άλλες υπηρεσίες, οι οποίοι έχουν και τη γνώση και την αρμοδιότητα. Και είναι ένα πάρωρο το οποίο για άλλη μια φορά φορτώνει την ελληνική αστυνομία, πέραν του κυρίου έργου της, που είναι η πρόληψη και η καταστολή του εγκλήματος. Γιατί πιστεύετε προέβη ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας σε αυτή την απόφαση, γνωρίζοντας ότι δεν έχετε παρακολουθήσει σεμινάρια υγειονομικών πρωτοκόλων κτλ.? Θα μπορούσατε να είχατε αρνηθεί? Να αρνηθείς, δεν μπορείς να αρνηθείς μια διαταγή. Δεν μπορείς να αρνηθείς, όμως τίθεται θέμα δημόσιας υγείας. Αλλά δυστυχώς αυτό το φαινόμενο δεν είναι τωρινό. Είναι
γινόταν πάντα ότι όταν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα περιστατικό ή ένα θέμα, το ρίχνουμε στην αστυνομία, ας πάνε δύο αστυνομικοί. Πάμε, ας πάνε δύο, τρεις, τέσσερις αστυνομικοί για κάποια δουλειά. Αλλά δεν είναι έτσι τόσο απλό. Διότι οι αστυνομικοί και οι ίδιοι εκτίθενται σε κίνδυνο και οι οικογένειές μας, ούτε ο υγειονομικός εξοπλισμός έχει χορηγηθεί. Ήδη υπάρχουν κάποια κρούσματα ούτε από τουρίστες. Ούτε ο αριθμός, θα συγχωρέσετε να το πω, ούτε ο αριθμός των αστυνομικών υπαλλήλων επαρκεί τελικά για αυτού του μα είδους. Μα δεν επαρκεί. Ήδη το αστυνομικό τμήμα Ρολημένα ενισχύεται με αστυνομικούς από τις άλλες υπηρεσίες του νομού, οι οποίες είναι ήδη προστελεχωμένες, για να κάνει κάτι άλλο. Στο αεροδρόμιο έχουμε κλοπές, έχουμε λαθροδιακινητές, λαθροδιακινούμενους, έχουν θέματα τροχέας και έχουμε σύν αυτό το πάρεργο. Είναι τουλάχιστον 5 άτομα αναβάρδια και στις περιπτώσεις που έχουμε αυξημένες πτήσεις, κατεβαίνουν για τους ελέγχους αυτούς μέχρι και οι διοικητής, ο υποδιοικητής, ο αξιωματικός υπηρεσίας, όλες τις δυνάμεις του αεροδρομίου για να κάνει αυτό το πράγμα. Και είδαμε πρόσφατα και εικόνες να συνοστίζονται στον αεροδιάδρομο 500-600 τουρίστες για να περιμένουν μέσα στον ήλιο να γίνει αυτή η διαλογή ώστε να περάσουν το τεστ. Και δυστυχώς αυτές οι εικόνες βγαίνουν και στο εξωτερικό και δυσφημούν τη χώρα μας. Μάλιστα. Κύριε Καρτσάκη, θέλω το σχόλιο σας. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η Ένωση. Δεν έχετε κληθεί μέχρι στιγμή στο αεροδρόμιο της Ιτίας να πάνε αστυνομικοί. Όχι, αλλά σε αυτό που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι χαίρομαι ιδιαίτερα για την Ένωση Αστυνομικών Ηρακλείου που ανέδειξε αυτό το θέμα, πανελλαδικά το ανέδειξε. Έτσι. Προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και άλλα αεροδρόμια της Ελλάδος και συγχαρητήρια στον κύριο Πικράκη για αυτό το θέμα. Σε εμάς το αεροδρόμιο της Ιτίας, όπως γνωρίζετε, είναι μικρό αεροδρόμιο, έτσι. Ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει. Χάρηκα όμως για την ανακοίνωση την οποία βγάλανε, τη διάβασα, είδα τους κινδύνους που μπορεί να έρθουν στο μέλλον και θεωρούμε ότι και από κοινού εννοείται να βοηθήσουμε κι εμείς να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις για τη Σιτία. Θέλω το σχόλιο σας, εάν πρόκειται περί εμπεγμού όλα αυτά που γίνονται απέναντι στην ελληνική αστυνομία εκ μέρους των συναρμόδιων υπουργείων, πόσες φορές τα λέμε για την Κρήτη, υποστελέχωση. Μιλάμε τώρα για θέσεις μέσα στο αεροδρόμιο, αστυνομικοί να κάνουν τεστ. Θέσεις που περιμένατε στο ευρύτερο τομέα του Μυλοποτάμου, οι οποίες ναι, μεν ήρθαν 25 νέοι αστυνομικοί, αλλά και θα φύγουν το επόμενο διάστημα, έτσι δεν είναι, κύριε Πικράκη, το προσεχές διάστημα. Ακριβώς, γιατί συνάντηση που κάναμε προσφάτως με τον Υπουργό και τον Αρχηγό, μαζί και με την Ένωση Λασιθίου, αλλά και τις άλλες ενώσεις. Ναι. Όπως πολύ καλά είχε τονίσει ο πρόεδρος του Λασιθίου, ο κύριος Καρτσάκης, για την υποστελέχωση του νομού Λασιθίου, η απάντηση του Υπουργού ήταν ότι είμαστε πολλοί στην Κρήτη. Και ότι οι ανάγκες έχει μόνο η Αθήνα. Δυστυχώς υπάρχει μια νοοτροπία αυτή τη στιγμή από την τωρινή πολιτική ηγεσία ότι η Ελλάδα είναι η Αθήνα. Και η απορία μας είναι πώς είμαστε πολλοί τη στιγμή που ενισχύεται η Κρήτη με 50 άτομα για το ΒΟΑΚ και άλλα 50 άτομα για τα ΤΑΕ Μυλοποτάμου και Μεσαράς. Δηλαδή 100 αστυνομικοί ενισχύουν με αποσπάσεις με έξοδα δημοσίου την Κρήτη τη στιγμή που εμείς ζητάμε μόνιμο προσωπικό. Διότι το μόνιμο προσωπικό έχει όλη τη δυνατότητα και να κατανοήσει τα προβλήματα της υπηρεσίας και να ενσωματωθεί με το υπόλοιπο προσωπικό, αλλά και τις ανάγκες της εργάζονται τόπου με την ανάλογη εγκληματικότητα. Αν έρχονται κάποιοι συνάδελφοι για τρεις μήνες ή έξι, μέχρι να έρθουν να καταλάβουν που βρίσκονται, διότι δεν είναι κριτική. Δεν ξέρουν καν που πέφτει ο Μελοπόταμος ή η Μεσαρά ή το Λασίθι ή το Οροπέδιο. Μέχρι να εγκληματιστούν, γυρίζουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους και θα έρθουν άλλοι συνάδελφοι πάλι από την αρχή και πάλι από την αρχή. Δηλαδή είναι ημίμετρα τα οποία εμείς δεν τα θέλουμε. Γιατί δεν ακούν, κύριε Καρτσάκη, προς τα πάνω. Εγώ θέλετε να σας πω, μάλλον. Ναι, είμαστε απογοητευμένοι, θέλετε να σας πω. Ναι. Είμαστε απογοητευμένοι στο κομμάτι ότι οι υποχρεώσεις άλλων κλάδων πάλι τα ρίχνουμε στην αστυνομία. Γιατί κατά την προσωπική μας άποψη. Είναι από τις ελάχιστες υπηρεσίες στη χώρα μας που λειτουργεί σωστά και είναι και αξιόπιστη. Βλέπουμε άλλους κλάδους τα δύσκολα να επιβραβεύουν εμπράκτος και πάλι εμάς να μας βάζουν πάντα στην πρώτη γραμμή, είτε αυτό το λέμε ευρώ, είτε αυτό το λέμε κορονοϊό, είτε τώρα με τα επεισόδια και τη ζωή σας πολλές φορές, ναι. Έτσι. Και πηγαίνουμε οι εκπρόσωποι των αστυνομικών που μας καλούν και πολλές φορές. Και τους τα λέμε και δεν μπορούμε να εισακουστούμε. Υπάρχει μια γανάκτηση από το προσωπικό που βρίσκεται έξω. Έχουν περάσει 10 χρόνια. 10 χρόνια αυτή τη στιγμή τα μνημονιακά και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία η αστυνομία είναι στην πρώτη γραμμή και δεν έχει επιβραβευτεί πουθενά. Πόσα χρόνια ακούμε, κύριε Πικράκη, ενισχύστε μας με αλεξίσφαιρα
δεν έχουμε υλικοτεχνική υποδομή. Πόσα χρόνια, εγώ δηλαδή πόσο δύσκολο είναι. Το 2001 μπήκα στην αστυνομία και ήδη αυτοί που ήταν έτοιμοι να βγουν στη σύνταξη είχαν τα ίδια προβλήματα. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, δεν δίνονται λύση. Λέτε για τα αλεξίσφαιρα. Εντός του 2020 λήγουν πάνω από το 50% των αλεξίσφαιρων γυλαίκων, όχι μόνο της Κρήτης, πανελλαδικά. Περνάει το καλοκαίρι, θα περάσει. Δεν έχει βγει κάτι μέχρι στιγμή. Λάβαμε μια υπόσχεση ότι θα γίνει διαγωνισμός, αλλά ήδη οι αστυνομικοί βγαίνουν έξω με λιγμένα αλεξίσφαιρα και κάνουν υπηρεσία, διότι δεν μπορούμε και με ιδία έξοδα να κάνουμε τόσο μεγάλο έξοδο σε βάρος των οικογενειών μας, ώστε να πληρώνουμε τον εξοπλισμό μας. Ήδη τον πληρώνουμε, τον ροχισμό μας, τα όπλα μας, αλλά κάποια στιγμή δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και ο αστυνομικός μετά από τις περικοπές και όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό κάναμε και εμείς την έκκληση, εξοπλίστε μας, αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας, μην μας ανακατεύετε στα πάρεργα που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο της αστυνομίας. Όπως πολύ καλά είπε ο κύριος Καρτσάκης, όπου χρειαστεί υπάρχει η αξιόπιστη αστυνομία που θα κάνει τη δουλειά, αλλά και ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι όλα αυτά γίνονται σε βάρος της αστυνόμευσης. Βλέπουμε στα γήπεδα, δεν μπορούν οι ΠΑΕ να διοργανώσουν ένα ασφαλές αθλητικό αγώνα, αν δεν υπάρχει μέσα ο μπαμπούλας της αστυνομίας μέσα για να μην σκοτωθούν. Βλέπουμε αστυνομικοί να δίνουν χαρτιά, να γίνονται ταχυδρόμοι. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία πρέπει, έχουμε φτάσει το 2020, πρέπει να λυθούν επιτέλους. Κύριε Καρτσάκη. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Αυτό που είπα και πιο πριν. Σε όλα τα δύσκολα η αστυνομία. Όταν όμως οι εκπρόσωποι της αστυνομίας λένε ελάτε και επιβραβεύστε αυτούς τους αστυνομικούς που βρίσκονται έξω, τα αυτιά κλειστά. Δεν γίνεται άλλο. Έχει περάσει ένας χρόνος από την συμπλήρωση της τωρινής κυβέρνησης. Υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις και για το μισθολόγιο και για τους εξοπλισμούς και για τα πάντα. Καλό είναι, ήρθε η ώρα λοιπόν, τώρα που αρχίζουμε να καταλεγιάσουμε σε κάτι, να επιβραβευθούν. Μπορέσατε να καταθέσετε τελικά ένα υπόμνημα στον Υπουργό για τις ελλείψεις στο κομμάτι των ΑΤΑΦ αστυνομικών τμήματων του Λασιθίου, κύριε Καρτσάκη? Βέβαια, έχει. Βρεθήκατε? Έχει. Βρεθήκατε με τον ίδιο τον Υπουργό? Με όχι τον ίδιο τον Υπουργό έχουμε βρεθεί. Ναι. Έχει κατατεθεί το υπόμνημα και πέρα από αυτό έχουν, τον τελευταίο χρόνο έχουμε στείλει κοντά στα 10 έγγραφα μέσω email στο γραφείο του που του γνωστοποιούμε την κατάσταση. Όμως αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες είναι στο κόκκινο. Ειλικρινά το λέω, είναι στο κόκκινο. Έχουμε κουρασμένο και γυρασμένο ταυτόχρονα προσωπικό. Και αντί να το ελαφρύνουμε, το επιβαρύνουμε καθημερινά και αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη φορά και η πρώτη χρονιά που ακούω τόσο οδυσμενή σχόλια από τους συναδέλφους μου. Το ότι δεν αντέχουν άλλο. Μάλιστα. Κύριε Πικράκη, βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, υπήρξαν υποσχέσεις για τοποθέτηση αστυνομικών υπαλλήλων, για περαιτέρω έτσι αστυνόμευση και του φάσματος του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα, ποια είναι η εικόνα? Είναι όπως θα ήθελε ή όπως είχε ανακοινώσει ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοίδης? Πέρυσι, μετά από δέσμευση. Για 50 άτομα, νομίζω. Μετά από δέσμευση του Πρωθυπουργού, ήρθαν 50 συνάδελφοι, οι οποίοι όμως είναι και αυτοί αποσπασμένοι, δηλαδή ανά τρίμηνο ή εξάμηνο ανανεώνονται. Και όπως είπαμε και πριν, πρέπει να εκπαιδεύονται από την αρχή, να μπαίνουν στο κλίμα της υπηρεσίας. Δεν είναι μόνιμο προσωπικό. Οχήματα δεν υπήρχαν, νοικιάστηκαν μέσω leasing. Έπεσε η καραντίνα και το θέμα του κορονοϊού και η κίνηση δεν ήταν αυτή που ήταν τα άλλα χρόνια. Πλην όμως είναι ένα κομμάτι που πονάει την ελληνική αστυνομία. Είναι ένας οδικός άξονας με πολλά θανατηφόρα τροχεία ατυχήματα, τα οποία ναι, μεν έχουν μειωθεί, αλλά. Και άφησε να εννοηθεί και ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι θα αλλάξει το προφίλ της αστυνόμευσης από εδώ και στο εξής, και γι' αυτό το λόγο ήθελα να μου δώσετε την. Έγινε μια προσπάθεια προς το καλό, δημιουργηθήκαν σταθμοί βόρειο οδικού άξονα, που είναι κάτι πιο οργανωμένο. Και πιστεύουμε ότι οι συνάδελφοι θα ανταπεξέλθουν σε αυτό που τους βαρύνει, ώστε να μειωθούν ακόμα περισσότερο τα θανατηφόρα τροχιά που είναι και αυτό που μας αφορά. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε λίγο για την επόμενη μέρα πώς την βλέπετε στο νησί, με φόντο τα όσα συμβαίνουν έτσι, γύρω μας και περιμένοντας ένα τουριστικό ρεύμα, όποιο τελικά και είναι αυτό, πώς θα μπορέσουμε να περιορίσουμε, αν δεν σας δώσουν κάποια εντολή, ό,τι ζήσαμε μέσα στην περίοδο της καραντίνας που σηκώσατε και εκεί οι αστυνομικοί υπάλληλοι όλο το βάρος των ελέγχων στους δρόμους, στο οδικό δίκτυο, στα αστικά μέρη και βεβαίως στην ενδοχώρα. Πώς βλέπετε να
ξετυλίγεται όλο αυτό το, όλος αυτός ο σχεδιασμός. Και αν κρίνεται ότι τελικά και εκεί οι αστυνομικοί είναι αυτοί που στο τέλος θα σηκώσουν το βάρος. Κύριε Καρτσάκη, να πάρουμε ένα σχόλιο από τον κύριο Καρτσάκη και μετά για εσάς, κύριε Πικράκη. Κοιτάξτε, από ό,τι φάνηκε, με το ίδιο προσωπικό θα ανταπεξέλθουμε και στην τουριστική περίοδο που, όπως γνωρίζετε, αυξάνεται ο πληθυσμός του νησιού. Άρα αυξάνονται οι απαιτήσεις. Δεν υπάρχει κάποιος υλικοτεχνικός εξοπλισμός όσον αφορά το κομμάτι με γάντια, αντισηπτικά και τέτοια σε επαρκή αριθμό ώστε να μπορούν να μας καλύψουν για όλη τη σεζόν, και εκεί βρεθήκανε και στην περίοδο των μέτρων του κορονοϊού αλλά και τώρα οι επιχειρηματίες του νησιού, τους οποίους τους ευχαριστούμε γιατί καλύψανε τις υποχρεώσεις. Υπήρξε της ιδιωτική πρωτοβουλία, τα είχαμε πει και μεγάλη, την προηγούμενη φορά. Μεγάλη, και τους ευχαριστούμε. Και πάλι να σας πω κάτι, κύριο Κουμαντάκη. Και πάλι αυτοί πιστεύω ότι θα καλύψουν αυτές τις ανάγκες τις τεράστιες. Συμφωνείτε, κύριε Πικράκη? Αυτή είναι η οσμή σας? Εμείς συμφωνούμε. Ευτυχώς που υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία και καλύπτει την ανυπαρξία της πολιτείας. Γιατί εγώ θα το πω ανυπαρξία. Όταν αφήνει ένα αστυνομικό απροστάτευτο και θα πρέπει ο ίδιος ο αστυνομικός με κάποιο φίλο του, κάποιο γνωστό ή κάποιο φίλο της αστυνομίας, επιχειρηματία, να αλλάξει τα λάστιχα στο περιπολικό του, διότι η ανυπαρξία της πολιτείας το στερεί ακόμα και αυτό, ή θα μας αγοράσουν κάποια λεξίσφαιρα ή στολές, πρέπει για κάποιους να χτυπήσει το καμπανάκι ότι κάτι δεν πάει καλά. Και όπως είπε ο κύριος Καρτσάκης για τον τουρισμό, ο τουρισμός είναι αυτό που εξάγει αυτή τη στιγμή η Κρήτη, είναι χρέος και δικό μας, διότι ξέρουμε ότι στον τουρισμό συμπολίτες μας και οι οικογένειές μας βρίσκουν μια εργασία. Να το προφυλάξετε έτσι. Να το προφυλάξουμε σαν ελληνική αστυνομία. Οι συνάδελφοί μας κάθε χρόνο δίνουν τον καλύτερο εαυτό, ούτε ρεπό παίρνουν ακόμα, πολλοί δεν παίρνουν ούτε τις άδειες τους για να προφυλάξουμε αυτό το αγαθό, που είναι η ασφάλεια, διότι οι τουρίστες είναι απαιτητικοί, ειδικότερα κάποιες εθνικότητες, και είναι χρέος μας να το παρέχουμε. Και μέσα στην περίοδο του περιορισμού, η αστυνομία πάλι βγήκε στην πρώτη γραμμή για τον έλεγχο. Είδαμε ότι τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ καλά. Οι έλεγχοι ακόμα και στην Κρήτη ήταν χιλιάδες. Ο κόσμος, στη μεγαλύτερη του πλειοψηφία, ήταν μαζί μας και ακολούθησε τις οδηγίες μας. Πλην όμως, όταν έφτασε η ώρα του απολογισμού, η πολιτεία έκρινε ότι ο αστυνομικός δεν δικαιούται κάποιο επίδομα. Το δικαιούνται άλλοι κλάδοι και καλά το δώσαν στους άλλους κλάδους. Αλλά δεν έπρεπε εκεί πέρα να ξεχάσει τον αστυνομικό, ο οποίος κινδυνεύει. Και ακόμα δεν έπρεπε τώρα να σας δώσουν και ένα επίδομα εκεί στο αεροδρόμιο που ήσασταν, να τα λέμε όλα. Αλλά πρώτα να δώσουν και την εκπαίδευση, με φόντο βεβαίως το υγειονομικό πρωτόκολλο, και μετά και ένα επίδομα. Δεν είναι και λίγο. Και θα ήθελα να κλείσω ότι σε ένα χρόνο διακυβέρνησης, από την τωρινή κυβέρνηση είχαν πάρει υπόσχεση ότι θα αναγνωριστεί επιτέλους το επάγγελμά μας σαν επικίνδυνο. Είμαστε η μοναδική αστυνομία στον κόσμο που το επάγγελμα του αστυνομικού δεν θεωρείται επικίνδυνο, και θα το φωνάζουμε, αν και έχουμε εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες σε καιρό ειρήνης. Εδώ περιμένει ο κύριος Καρτσάκης πόσο καιρό να χαρακτηριστεί παραμεθόριο στο οροπέδιο Λασιθίου, τι αγώνες έχει δώσει. Τα κατάφερα. Δυσμενούς τον ομό. Προσπαθούμε να χαρακτηρίσουμε. Έτσι. Που είναι αναγνωρισμένο σε άλλους κλάδους και δεν είναι, και δεν είναι στο αστυνομία. Κομμάτι της αστυνομίας. Μάλιστα. Yeah. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα βρεθούμε να είναι καλύτερα τα πράγματα. Αν και λιγάκι δύσκολο. Αλλά εδώ είμαστε. Να προσθέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι την όποια εξέλιξη. Ναι, κύριε Καρτσάκη. Να προσθέσουμε κάτι, να μεταφέρουμε περαστικά στους 6 συναδέλφους που τραυματίστηκαν χθες στην Αθήνα. Έτσι. Και ο ένας πάρα πολύ σοβαρά, με σοβαρά εγκάβματα, και πήγε στο 401. Ευελπιστούμε η πολιτεία να δείξει την ίδια ευαισθησία σε αυτούς τους ανθρώπους, παύλα αστυνομικούς. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Οι οποίοι σήμερα με την πολιτεία δεν είναι επικίνδυνο το επάγγελμα. Και ας έχουμε 6 άτομα στο νοσοκομείο.